αργά αλλά σταθερά αποκαθίσταται ο νόμος και η τάξη στη χώρα, κύριε Αυτιά. Θέλω να θυμηθείτε, όταν είχα έρθει στην εκπομπή σας προεκλογικά, είχα δεσμευτεί για τρία πράγματα. Θα μειώσουμε τους φόρους, θα προσελκύσουμε επενδύσεις και θα δημιουργήσουμε νέες δουλειές και θα αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία. Ως προς το τρίτο, τα υπόλοιπα δύο θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, ήδη έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Θέλω να συγχαρώ την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την πολύ μεγάλη επιτυχία την οποία είχαν χθες να εξαρθρώσουν έναν πολύ επικίνδυνο επιχειρησιακό βραχίωνα της νέας ελληνικής τρομοκρατίας. Με σύστημα, με δουλειά, με δεμένες δικογραφίες, οι άνθρωποι αυτοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και στη συνέχεια η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι σήμερα το πρωί, το αναφέρατε και στο δικό σας ρεπορτάζ, λαμβάνει ήδη χώρα μία επιχείρηση εντός της ΑΣΟΕ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Τελειώνουμε με τις γιάφκες των μπαχαλάκιδων και των κατασκευαστών Μολότοφ και των διακινητών εντός των πανεπιστημίων. Και τα πανεπιστήμια αποδίδονται στους φυσικούς τους χρήστες, στους φοιτητές, στους εργαζόμενους, στους καθηγητές. Σε λίγο θα έχετε και παραπάνω πληροφορίες για την επιχείρηση αυτή. Φαντάζομαι ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα και κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τι συνέβαινε εντός των ελληνικών πανεπιστημίων. Είχαμε δεσμευθεί ότι αυτά τελειώνουν και τελειώνουν με σύστημα, με μέθοδο και οι παρεμβάσεις γίνονται όταν είμαστε, όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, απολύτως σίγουροι για την επιτυχία της κάθε επιχείρησης. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι 1.500 νέοι αστυνομικοί για τους οποίους είχα δεσμευθεί ότι θα προσληφθούν ήδη ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και οι πρώτοι θα βγουν στην Αθήνα, στην Αθήνα εντός των επόμενων εβδομάδων. Επανασυστήθηκε ήδη η ομάδα Δέλτα, η οποία θα αρχίσει να επιχειρεί τις επόμενες μέρες με ελαφρά δίκυκλα. Είναι μια ομάδα ταχείας επέμβασης και δεν χρειάζεται παρά να πάτε μια βόλτα στην Αθήνα, να δείτε έξω από την νομική τι συνέβαινε, τι συμβαίνει σήμερα, να πάτε έξω από την ΑΣΟΕ, να δείτε αν υπάρχει αυτό το άθλιο παραεμπόριο το οποίο έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Η Αθήνα αποδίδεται πίσω στους κατοίκους της. Και βέβαια, όταν μιλάμε για ασφάλεια, επειδή μας ακούει σήμερα όλη η Ελλάδα, θέλω να γνωρίζετε ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις και καταπολέμησης του παραεμπορίου λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την επικράτεια.